τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυρία Μαρία Γιαννακάκη. Κυρία Γιαννακάκη, μας ακούτε? Καλό απόγευμα. Καλησπέρα και από εμάς. Παρακολουθήσατε την εκδήλωση αυτή, κυρία Γιαννακάκη? Ναι, ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς, βασικά το θέμα, φαντάζομαι δεν περιμένατε να ενημερωθείτε από τη συγκεκριμένη εκδήλωση για να το μάθετε. Γενικά, πώς βλέπετε το θέμα της εφαρμογής του Ιερού Θρησκευτικού Μουσουλμανικού Νόμου της Σαρία σε μια περιοχή της χώρας μας, σε μια περιοχή της Ευρώπης? Ναι, καταρχήν ήδη με το ερώτημά σας έχετε θέσει πάρα πολλά ζητήματα. Αυτό είναι μια μοναδική περίπτωση σε όλη την Ευρώπη, δεν την εφαρμόζεται πουθενά αλλού και μάλιστα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζεται καν στην Τουρκία. Και δεν είναι μια καινούργια συζήτηση όπως είπατε, οπότε δεν ήταν άγνωστη. Και μάλιστα σε μένα ασχολούμαι με αυτό, είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται τουλάχιστον τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και από ό,τι βγήκε και από τη συζήτηση, αλλά θα σας τα πει πάρα πολύ ωραία και ο κύριος Γούναρης που ήταν ένας εκ των ομιλητών και που έχετε κοντά σας, δεν υπήρξε κανείς από τους ομιλητές ο οποίος να υπεραμείνθηκε αυτού του συστήματος. Απλά είναι διαφορετικές οι απόψεις στο πώς μπορούμε να έρθουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, που πρώτα και κύριε είναι ένα ζήτημα ισονομίας όλων των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει εδώ πέρα να πούμε ότι είναι και μια κακοδαιμονία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και των δικαστών οι οποίοι υπηρετούν στην περιοχή και οι οποίοι μόλις βλέπουν ότι έρχεται σε αυτούς μια υπόθεση που αφορά σε μουσουλμάνους συμπολίτες μας, κλείνουν το φάκελο και τους παραπέμπουν στον μουφτή. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι για λόγους ισονομίας πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές του αστικού κώδικα σε όλους τους Έλληνες πολίτες ανεξαιρέτως θρησκευματός, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του αστικού κώδικα από τα δικαστήρια όσον αφορά στις οικογενειακές και κληρονομικές υποθέσεις. Και μόνο εφόσον οι ίδιοι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας επιθυμούν να δικάζονται από το μουφτή και τον ιερό μουσουλμανικό νόμο, να προσέρχονται σε αυτόν. Θέλω εδώ να πω δύο πράγματα. Ότι η Σαρία δεν απορρέει από τη συνθήκη της Λοζάνης, τελεία και παύλα. Είναι μεγάλο λάθος, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, ότι η συνθήκη της Λοζάνης έρχεται σε διάσταση με το Διεθνές Πλαίσιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν θεωρούν κάποιοι ότι βασίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης της Λοζάνης, δεν έχω παρά να τους το θυμίσω. Αυτό λέει απλά σεβασμό στα ήθη και στα έθιμα των μουσουλμάνων συμπολιτών μας και βέβαια της μειονότητας της Κωνσταντινούπολης από την άλλη μεριά. Αλλά δεν βασίζεται σε αυτό. Βασίζεται στη Σύμβαση των Αθηνών του 1913. Δεν έχει καμία σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης. Τώρα, βέβαια, μας εξηγούσε τώρα ο κύριος Γουναρής για τις λεπτομέρειες λιγάκι αυτής της διαδικασίας. Και τώρα το άκουσα και από εσάς ότι οι δικαστικοί στην περιοχή με έναν, δεν ξέρω, βιαστικό, ίσως λίγο και άχαρο ρόλο, περνάνε όλες τις υποθέσεις των μουσουλμάνων συμπολιτών μας στο μουφτή. Ακριβώς, αυτό... γι' αυτό σας είπα ότι ίσως με όλο το σεβασμό που τρέφω και στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, νομίζω ότι και οι δικαστές θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να μην κλείνουν απλά το φάκελο και να το παραπέμπουν τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας στον μουφτή. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει μία λύση στο ζήτημα πριν και πάνω από όλα τα άλλα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τι ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτή τη διαδικασία για να φύγουμε λίγο από το να είμαστε η μοναδική νησίδα αναχρονισμού μεσαιωνικού στην Ευρώπη? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρακολουθούν από πολύ κοντά το ζήτημα και εξάλλου, όπως πιθανό να σας είπε και ο κύριος Γούναρης ή να σας πει στη συνέχεια, υπάρχει μια υπόθεση η οποία έχει φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και περιμένουμε την εκδίκασή της, που αφορά σε μια τέτοια περίπτωση. Οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η απόφαση που θα πάρθει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κυρίως το σκεπτικό της απόφασης, να δούμε οι δικαστές του Στρασβούργου πώς βλέπουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ, δηλαδή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα εκπονείται και μια έκθεση στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης που έχει να κάνει με τη Σαρία. Όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε, τα μελετούμε και αναλόγως θα πράξουμε. Μάλιστα. Ωραία.
Κυρία Γιαννακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κύριε Γουναρή,